Στο θέμα της τηλεδιοίκησης στη Λάρισα. Από το καλοκαίρι του 2019 έκλεισε ο σταθμός της τηλεδιοίκησης στη Λάρισα. Ανακτήθηκε η τηλεδιοίκηση σε πλήρη λειτουργία στη Λάρισα 1η Νοεμβρίου του 2022. Υπήρχε δηλαδή σταθμός τηλεδιοίκησης, ο οποίος το καλοκαίρι του 2019 έκλεισε. Σας καταθέτω ακριβώς το πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής της τηλεδιοίκησης στη Λάρισα. Διάλεξα με το παρέτος το σύστημα αρχές του Νοέμβρη του 2022 και το σύστημα δουλεύει άψογα. Γιατί μετά τον Ιούλιο του 2019 έπαψε να λειτουργεί το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας? Το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας λειτουργούσε απολύτως. Από το 19 μέχρι σήμερα δεν μπορούσε να διορθώσει τη ζημιά. Γνωρίζετε... Εγώ σας λέω υπεύθυνα ότι το σύστημα λειτουργεί άψογα. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι το 2019 σταμάτησε να λειτουργεί η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Και δεν διορθώθηκε. Γιατί λειτουργούσε απολύτως? Πώς αποδεικνύεται ότι όλη εκείνη την ημέρα όλες οι δρομολογήσεις της αμαξοστοιχειών έγιναν με αυτόματη χάραξη μέσω του κέντρου τηλεδιοίκησης. Διάλεξα με το παρέτος το σύστημα αρχές του Νοέμβρη του 2022 και το σύστημα δουλεύει άψογα.